μετά από λαϊκή απέτηση. Μας πήρατε τηλέφωνο. Μας στείλατε μηνύματα στα social. Μας στείλατε μηνύματα στα κινητά μας. Τελικά μας απειλήσατε και εκεί δεχτήκαμε. Αποφασίσαμε να βγούμε έξω και να βρούμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε και να μοιράσουμε όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε θα σταματήσουμε όλους τους πλαστικούς που θα βρούμε. Όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε θα τα μοιράσουμε σήμερα. Πάμε! Ξεκινάμε με το αγαπημένο παιχνίδι όλων. Το παιχνίδι σταθμός. Το παιχνίδι που καθιερώσαμε. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ναι ή όχι. Πάμε γρήγορα να βρούμε ανθρώπους και να μοιράσουμε γρήγορα χρήματα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Βρες τους! Παίζουμε γρήγορο παιχνίδι και μοιράζουμε χρήματα. Τι παιχνίδι? Ναι ή όχι θα παίξουμε. Και θα σας δώσουμε τα πιο γρήγορα χρήματα που έχεις πάρει στη ζωή σου. Οκ. Okay. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Είμαι. Ωραία. Μιλάς στο τηλέφωνο, θες να το κλείσεις? Δεν μιλάω. Α, ωραία. Ακούς μουσική? Δεν ακούω. Α, εντάξει, απλά τα ακουστικά στα αυτιά σου. Τα έχω στα αυτιά μου. Ωραία. Είσαι έτοιμη να παίξεις λοιπόν? Είμαι. Εσύ αν κερδίσατε δύο παιχνίδια? Δεν έχω κερδίσει. Δεν έχεις ξαναπαίξει μάλλον? Δεν έχω ξαναπαίξει. Οπότε είσαι έτοιμη για να πάρεις τα πρώτα 10 ευρώ? Είμαι. Ωραία. Δίνουμε τα πρώτα 10 ευρώ. Πάμε γρήγορα. Έχεις ξανά κερδίσει? Δεν έχω ξανά κερδίσει. Α, το συνεχίζεις. Καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε. Πρόσεχε. Παίζουμε ένα ωραίο παιχνίδι για 10 ευρώ. Αφού σε χτυπήσαμε, θα σε αποζημιώσουμε. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, άκου. Σκέφτομαι να παίξουμε ένα ή όχι. Αν σε ένα λεπτό. Χάσα. Όχι, δεν πειράζει, σα δώσω δεύτερη ευκαιρία. Δεν είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη και θέλω να φύγω, θα το παίξουμε κανονικά. Λοιπόν. Είσαι έτοιμη να παίξουμε ένα ή όχι? Μετά, γιατί ακούω μουσική. Ναι, κλείστη. Εντάξει. Τι μουσική ακούς? Μπλάντιχοκ. Άρα, σ' αρέσει τραπ, ραπ. Μ' αρέσει. Και εκτός από τον Μπλάντιχοκ, ακούς Βόρεια Αστέρια? Ακούω. Και ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι? Ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Ψαγμενιά. Λεξ. Αμέ. Και εκτός από ελληνικό ραπ, τι άλλο ακούς? Διάφορα. Όπως? Τα πάντα ακούω βασικά. Το κινητό το άκουσες? Το άκουσα. Είναι του ανθρώπου που είχαμε πει πριν να βάλουμε το αθόρυβο και δεν το βάλε. Ωραία. Και ποια είναι η άποψη σου γι' αυτό, θες να το διώξουμε ή να το κρατήσουμε? Μην τον διώξετε, κρίμα είναι. Άρα εσύ και καλός άνθρωπος. Θεωρώ πως είμαι. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει άλλη γνώμη. Και καλός άνθρωπος και έξυπνος και ετοιμόλογος. Εγώ λέω να δώσουμε τα 10 ευρώ. Επειδή είσαι εσύ. Έχεις να χαλάσει κοσάρικο? Όχι. Έχασες. Έλα ρε φίλε. Συγγνώμη. Αυτό έχει τελειώσει το καθλίνο, θα νικήσει. Ωραία. Think. Γρήγορο παιχνιδάκι, ναι ή όχι? Είσαι στον ίσιο καταρχήν, εμάς μας έχει φάει ο ήλιος. Οπότε, σου δίνω ένα λεπτό να παίξουμε ένα γρήγορο ναι ή όχι, να πάρεις 10 ευρώ. Η κοπέλα τα χάσε στο τελευταίο, δευτερόλεπτο στην κυριολεξία. Οπότε, είσαι έτοιμος? Είμαι. Παραλίγο να με ξεκινήσει λάθος. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Πρωταθληματάρα. Και τι έχεις να πεις για το δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο που έφερε ομάδα Ολυμπιακός? Δεύτερο εννοείς με τον μπάσκετ? Όχι. Τι? Δεν είναι το δεύτερο, είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι στο ποδόσφαιρο. Δεν έχεις ξαναπάρει ομάδα? Δεν έχεις ξαναπάρει ομάδα. Και πώς αισθάνεσαι που δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ και δεν ήταν πρώτος ΠΑΟΚ? Δεν με πειράζει, αν και αυτός θα τους πειράζε. Αλλά εμένα δεν με πειράζει. Καταρχήν, ΠΑΟΚ, τι δουλειά έχεις εδώ? Φοιτητής. Ιατρική? Όχι. Με έπιασε. Περάσαμε πολύ δύσκολα. Έλα να πάρεις 10 ευρώ. Τι είμαστε όμως εδώ? Καλά, Cree TV. Ωραία. Έχεις κάποιο πρόβλημα με κάποιο συγκεκριμένο κανάλι που δεν θα θέλεις να βγεις? Το Sky. Ναι, Sky δεν θα βγει. Sky δεν θα βγει. Α, γιατί δεν είπαμε τι παίξουμε. Ωραία, του δίνουμε δεύτερη ευκαιρία γιατί είναι ωραίος και το γουστάρω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε? Ετοιμότατος. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνεις στα 10 ευρώ που θα σου δώσουμε αν δεν μπεις στις δύο λέξεις που είπαμε? Θα πάω να φάω. Με 10 ευρώ τι θα πάρεις? Σουβλάκι, μπύρα? Ναι. Ωραίος. Γρήγορο παιχνίδι για 10 ευρώ. Θέλετε να παίξετε από κοινού ή μία θα τρώει και μία θα παίζει? Μία θα τρώει και μία θα παίζει. Υπέροχα. Έλα εδώ. Το όνομά σου? Ισμήνη. Ισμήνη, άκουσε με προσεκτικά. Παίζουμε για ναι ή όχι. Δεν πρέπει να παίζει ναι ή όχι και παίρνει τα χρήματα. Εντάξει. Είσαι έτοιμη? Ανέτοιμη. Έχει ξαναπαίξει? Το έχω ξαναπαίξει. Στον δρόμο σου έχει ξαναπάρει χρήματα, έχει κερδίσει? Έχω ξαναπαίξει στον δρόμο, σε αυτό με τα φρουτάκια. Παρ' όλα αυτά δεν έχω πάρει χρήματα. Και να, αυτή είναι η ώρα σου. Ήρθε η ώρα να πάρει τα 10 ευρώ. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Πόσο χρονών είσαι? 18. Σπουδάζεις? Έδωσα πανελλήνιες σήμερα. Και πώς πήγε? Πάρα πολύ καλά. Για πού στοχεύουμε? Χημικό εδώ πέρα.
Αλλά αν δεν περάσεις, δεν χάθηκε κάτι, θα ξαναδώσω ή θα περάσει άλλη σχολή. Δεν χάθηκε κάτι, θα ξαναδώσω. Α, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν το βάζουμε κάτω, έχω στόχο. Αλλά νομίζω ότι έχει γράψει καλά όμως. Φυσικά και έχω γράψει καλά. Οπότε δεν πιστεύουμε ότι θα. Δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές. Πεσημιστές. Α, αυτό σημαίνει απεσιόδοξη. Ότι απεσιόδοξη, ότι βλέπεις το ποτήρι μισό άδειο. Δεν είμαι απεσιόδοξη, όχι. Μ' αρέσεις, γιατί μόλις χαίρεσες τα 10 ευρώ σου. Αλήθεια! Κάτω! Μπορείτε να μην τα δώσουμε στα φρουτάκια, θα τα δώσουμε εδώ. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ήταν φιντάρικο την άλλη φορά όμως. Ναι, μια χαρά είναι. Σμήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, τα παιδιά θα συναντάμε δεύτερη φορά. Πραγματικά είναι τυχαίο. Θα στορκίζομαι, δεν ξέρω κανέναν. Δεν δίνω σε κανένα δικό μου χρήματα. Οπότε, εσύ είχες κερδίσει την προηγούμενη φορά? Δεν είχα νικήσει. Ωραία. Θα παίξουμε ναι ή όχι. Το κατάλαβες από την κατάλαβα από την απάντηση που έδωσες. Ωραία. Τελικά με τη χορηγία που έψαχνες, έβγαλες άκρη? Δεν έβγαλα τίποτα. Οπότε θα σου δώσω εγώ τα πρώτα 10 ευρώ της χορηγίας. Μακάρι. Ωραίος. Οπότε είσαι έτοιμος. Τα παιδιά ψάχνανε σπόνσορα, να τα ακούσετε κι εσείς, για μια πολύ ωραία εκδήλωση. Καμία σχέση. Βασικά για κάποια, για το ΙΤΕ. Για φόρμουλα. Για φόρμουλα. Φόρμουλα. Φτιάχνουμε ένα μάξι κι εμείς. Εντάξει, θα δείξει τώρα. Καινούριο. Και προσπαθούμε τώρα με χορηγίες και τέτοια. Βενζίνη δουλεύει. Ναι, βενζίνη. Έχασε. Επόμενος! Πώς σε λένε? Χάρης. Χάρη, με τι ασχολείσαι? Είμαι φοιτητής πληροφορικής. Φοιτητής πληροφορικής. Το ήθελες ή έτσι πέρασες και απλά είπες σχολή να τη συνεχίσεις? Τυχαία. Τυχαία. Και πώς σου φαίνεται η σχολή? Είναι δύσκολη? Εντάξει, δεν νομίζω να την βγάλω. Α, μ' αρέσει γιατί είναι και ρεαλιστής και ετοιμόλογος. Και με τι θα ασχοληθείς τελικά? Θα δείξει το μέλλον, όπου βγάλει. Σε βλέπω λίγο cool, δεν αγχώνεσαι? Εντάξει. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Οπότε δεν σκέφτεσαι κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα που θα ήθελες να κάνεις, ας πούμε, αν δεν πήγαινε καλά οι υπολογιστές? Με το σχέδιο ασχολούμαι λίγο. Ζωγραφίζεις? Ζωγραφίζω. Graffiti, freestyle? Πιο πολύ εικονογράφηση, comics. Α, ενδιαφέρον, να το έχουμε στα υπόψη μας, σας παρακαλώ. Έχεις κάνει ποτέ κανένα comic? Φτιάχνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλω να το πάω. Περισσότερο κινέζικο ρε παιδί μου ή περισσότερο στα ευρωπαϊκά δεδομένα? Ευρωπαϊκά. Αλλά παρακολουθείς και άνιμε? Παρακολουθώ. Μ' αρέσει, δυνατός. Είναι παίκτης. Θα σπονσοράρουμε τα πρώτα 10 ευρώ τα οποία θα τα χαλάσει σε υλικά για το σχέδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σαλάνη, πάμε. Είσαι έτοιμος? Είμαι όμως ξένος. Εμείς μοιράζουμε τα χρήματα ανεξαρτήτου εθνικότητας. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αρκεί να μην πεις ναι ή όχι. Από πού είσαι? Στη Βουλγαρία. Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία πώς είναι το ναι? Τζα. Ντα. Έχασες. Όχι, σε πειράζω. Πάμε, πρέπει να το πεις στα ελληνικά. Λοιπόν, πώς σε λένε? Αντώνης. Αντώνη, είσαι χρόνια στην Ελλάδα? 25 χρόνια. 25 χρόνια? Έλα ρε εσύ πλέον έχεις και τη δική μας υποκότητα. Αν δεν πεις ναι ή όχι στο επόμενο λεπτό, θα σου δώσουμε 10 ευρώ πολύ γρήγορα, πολύ αβίαστα. Και θέλουμε να τα πάρεις, Αντώνη. Είσαι έτοιμος να τα πάρεις? Έτοιμος. Ωραίος. Έτοιμος. Δεν είπε ναι. Έτοιμος. Ο Αντώνης είναι ωραίος, φίλε. Μπράβο. Και με τι ασχολείσαι, Αντώνη? Σε ένα καφενείο, το λέω, μέσα στο πολύ. Α, και κάνεις κουζίνα ή σέρβις? Κουζίνα και σέρβις. Παιδιά, έχει κάνει τα πάντα. Δηλαδή, είμαστε. Εγώ θα σου σπονσοράρω, θα σου δώσω τα πρώτα σου tips χωρίς να με έχει σερβίρει. Είσαι έτοιμος να σου δώσω τα 10 ευρώ? Έτοιμος. Έτοιμος. Δεν το είπε. Αντώνη μου, σε καλή μεριά. Ένα και τελειώσαμε. Ναι, και φεύγουμε. Φύγαμε. Είσαι έτοιμος να παίξουμε? Μάλιστα. Α. Λοιπόν, πώς σε λένε? Άρη. Άρη, και τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Άρη, και είσαι Ολυμπιακός? Εννοείται. Πώς φαίνεται ο δεύτερος τίτλος που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη? Πολύ καλός. Ο δεύτερος? Εννοείται. Πήραμε φέτος, αλλά. Ποιο πήρατε? Άντε 19. Μας την έκανε. Και στη μεγάλη ομάδα είναι ο πρώτος? Ο πρώτος. Και ο καλύτερος? Ο μόνος. Δεν έχει πιο ψηλά? Όχι. Δεν πειράζει, εμείς με τη χαρά του πρωταθλήματος. Δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Ούτε το μπάσκετ. Πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι, ναι ή όχι, 10 ευρώ αν δεν πεις ένα λεπτό ναι ή όχι. Οκ. Είσαι έτοιμος? Οκ. Πας για καφέ? Σχεδόν. Εννοείς ότι είσαι στο περπάτημα για να πας? Πηγαίνω προς δουλειά.
πηγαίνεις προς δουλειά και δεν είναι τέτοιο, ναι. Το πιο γρήγορο όχι που φάγαμε. Γρήγορο πριν φας την πίτσα, να σου δώσω 10 ευρώ. Κάνεις διάλειμμα που δουλειάζεις για να φας κάτι? Δεν δουλεύω. Ζωάρα. Και τι κάνεις τέτοια ώρα το κατάμε σήμερα στο γιατρό του Ηρακλείου? Ήμουν σε γιατρό. Όλα καλά? Μια χαρά. Οπότε και πήγες στο γιατρό και πήραμε καλά νέα και είσαι έτοιμη να πάρεις και το δεκάρικο? Είμαι, εννοείται. Η ζέστη σε έχει έτσι κουράσει, γιατί σε βλέπω λίγο... Δεν θα το έλεγα. Α, εγώ να σας δώσουμε το δεκάρικο, τι λέτε εσείς? Να κάνουμε το δεκάρικο για να πάρεις γρήγορα, σου πληρώνουμε την πίτσα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πέρασε όμορφα. Τέλεια. Α, νόμιζα θα έλεγε να το πάρω πίσω. Τελειώσα. Κάτ. Δεύτερο παιχνιδάκι για σήμερα, κάτι εντελώς καινούριο. Τι θα κάνουμε? Είμαστε από την Κρήτη, δεν είμαστε. Πέντε λεξούλες από την κριτική διάλεκτο, μας λέτε τι σημαίνουν δεκαρικάκι. Εύκολα, γρήγορα. Πάμε. Ποιος είναι ο κύριος? Κύριος Σαμεδίρη, πουλούσε προστασία. Δεν το βλέπεις πώς είναι. Αυτά θα κοπούνε, ναι. Γρήγορο παιχνίδι για 10 ευρώ. Σου λέω μία λέξη, κριτική. Αν τη βρεις, παίρνεις 10 ευρώ και φεύγεις. Τι, όχι. Λοιπόν, ντουχιουντίζω, τι σημαίνει? Χέζω, δεν ξέρω. Ωραίος. Είπε. Χέζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι! Ποιος του χιουντίζει! Δεν είσαι από την Κρήτη. Όχι. Και γιατί μου λες όχι, δεν μου λες όχι? Να συνεχίσω να βρω έναν άλλο από την Κρήτη. Θα σου πω μια λέξη και πρέπει να μου πεις τα κριτικά τι σημαίνει. Ωραία. Του χιουντίζω. Δεν έχω ιδέα. Όχι, δεν του χιουντίζω. Όχι, ωραία. Να τη δώσουμε άλλη μια λέξη. Ωραία. Σεβδάς. Έρωτας. Το πήρες, έφυγες, καψούρα, έρωτας. Όλοι για μια καψούρα. 10 ευρώ! Γιατί από πού? Δεν βγαίνει. Εντάξει, καλά είμαι. Πάρτα. Δεν ήταν για την καμία. Όχι, τα μοιράζουμε, φύγε από εδώ. Έλα και εσύ! Σου λέω μια κριτική λέξη. Μου λες τι σημαίνει, παίρνει 10 ευρώ. Ναι. Ωραία, απόπατος. Ο. Το βεσαίο. Πώ το λένε, δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Μόνο εγώ δεν την ήξερα αυτή τη λέξη. Είναι κριτική. Είναι κριτική. Τα σέβη μου. Τα βλέπω. Εσύ, έλα! Χαίρομαι να κάνω και δεν σπάζει. Εύκολη, παρακαλώ. Θα είναι εύκολη, θα σου ψιθυρίσω εγώ κάτι, θα πάρει το δεκάρικο, αφήγουμε. Απλή κριτική λέξη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Είσαι από την Κρήτη? Ναι. Ωραία. Γίβεντο. Γίβεντο. Τι είναι το γίβεντο? Έλα, είναι. Τα χορτά. Όχι, ακριβώ. Είναι γίβεντο, δηλαδή σου λένε μην γίνει μόνο γίβεντο. Ζω. Όχι. Θα τη δώσουμε άλλη μια λέξη. Άλλη μια. Ψακώνω. Σκοτώνω, αρρωσταίνω. Σε δηλητηριάζω. Το δηλητηριάζω, τι στο δίνουμε. Άλλα 10 ευρώ πολύ γρήγορα. Πάρτα. Παρακαλώ. Σου λέω μια. Είσαι από την Κρήτη? Ναι, βέβαια. Ωραία. Σου λέω μια λέξη. Μου λες τι σημαίνει. Στη... Ναι. Εγώ σου λέω, στο λέω στην κριτική διάλεκτο. Ναι. Μου λες τι σημαίνει. Παίρνει 10 ευρώ, φεύγει, φεύγω. Χάρηκα, χάρηκε. Μια χαρά. Κώστα. Ανδρέας. Ωραίος. Λοιπόν, τι σημαίνει απόπατο? Ο πάτο. Δεν είναι. Ποιο πάτο? Όχι. Άλλο. Δώσε μια προσπάθεια. Απόπατος. Έχεις το πρώτο κομμάτι που θα μας χρειαστεί σίγουρα. Είναι συνθετικό, είναι από και πάτος. Ναι, σκέψου εσύ από τον πάτο πολύ έχουμε στο νου μας και σκέψου που μπορεί να ξημεύσει αυτό και τι θα μπορούσε να είναι. Ποιος χώρος θα μπορούσε να είναι. Άντε, δώσ' το άλλη μια λέξη. Άλλη μια λέξη. Το γίβεντο. Το μπάνιο είναι. Λοιπόν, τι είναι το γίβεντο? Το γίβεντο είναι... Σε ρήμα είναι, έχω ξεγιβεντιστεί, ας πούμε. Ναι, αλλά το γίβεντο τι είναι? Το γίβεντο είναι αυτός που είναι πλάκα, πλακαδόρο, πώς να το πω. Όχι πλακαδόρο, ρήμα, πρέπει να σε πει γίβεντο. Εξευτιλιστεί, το είπε. Γεια σας. Όχι, δεν τα θέλω, ευχαριστώ. Θα τα πάρεις. Πρέπει. Θες να μας ξεγιβεντήσεις? Όχι βέβαια, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, τρίτο παιχνίδι σήμερα. Πολύ, πολύ απλό. Σε ρωτάμε το γράμμα. Λες το γράμμα, πρέπει να βρεις 5 χώρες με αυτό το γράμμα. Αν βρεις 5 χώρες αυτές, παίρνεις δεκαρικάκι ή φεύγεις. Να παίξουμε ένα γρήγορο παιχνίδι για 10 ευρώ. Δεν νιώθω εξυπνήθηση στην καμία. Δεν είναι θέμα εξυπνήθηση. Πραγματικά νομίζω θα το βρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίζουμε ένα γράμμα. Πες ένα εύκολο γράμμα. Κάπα. Θέλω να βρεις 5 χώρες από κάπα. Ναι. Και παίρνεις 10 ευρώ και φεύγεις. Πολύ γρήγορα. Δύσκολο γράμμα, είπα. Σου έκανα νόημα, δεν με είδες. Εντάξει, δεν πειράζει. Θες να βάλουμε και πόλεις? Ναι. Έλα και πόλεις. Εύκολο. Και ελληνικές. Με κάπα
Πάμε. Κροατία, Κόσοβο, Κέρκυρα, Κόρινθος, Καλαμάτα, Κύπρος. Τι δύσκολο. Σαν πας στην Καλαμάτα. Σαν πας στην Καλαμάτα, πάρε 10 ευρώ να πάρεις ένα παγωτό. Από δεν ψάμα. Δεν τα δώσε αυτός ο κύριος μου τα δώσει. Από πού εσείς τα βρήκατε και τα δίνεις στον κόσμο. Από αυτό εδώ. Εντάξει τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Όχι, δεν πειράζει. Μια χαρά είσαι. Πες μου ένα γράμμα. Γάμμα. Ωραία. Πες μου 5 χώρες από τη λέξη γάμμα και παίρνεις 10 ευρώ και φεύγεις. Γεωργία, Γερμανία, Γαλλία, Γουινέα και Γουατεμάλα. Εδώ είμαστε. Μπορείς να εξαργυρώσεις αυτά τα χρήματα. WWF τώρα. WWF τώρα. Λοιπόν, στηρίσουμε WWF, πάμε. Λοιπόν, πας και εσύ άλλο ένα γρήγορο. Βοηθάτε ρε. Έλα, γρήγορο. Ωραία, κοίτα μας θα κάνουμε. Ένα γράμμα πείτε μου. Λάμδα. Λάμδα. Σιγά. Λάμδα. Έσχισε ρε. Πέντε χώρες. Ναι. Πέντε. Πάμε. Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Λετωνία, Λίχτενστάιν, ναι. Λιβερία. Λίβανος. Λιβερία είπε άλλος. Ξανά, ξαναδώσε. Ξανά. Εδώ, φέρτε άλλον. Έλα άλλο. Έλα εσύ. Σήμερα περίμενε να βρούμε κάτι να βρούμε πιο δύσκολο. Κάτι να γυρίσει. Έλα, πάμε. Πείτε με ένα γράμμα. Δέλτα, εδώ πάμε για άλλο. Δέλτα, μας έδωσε το δέλτα. Δέλτα. Δανία. Ναι, και μετά. Δανία. Αυτό το συνεργατικό παιχνίδι έχετε βγάλει όλη την χώρα, έτσι. Δεν τους πάνω. Δανία. Κάτι στο δέλτα μπλέξαμε. Ποιος δέλτα. Δέλτα μπλέξαμε. Εγώ σου δέλτα. Δέλτα, δέλτα. Τι, τέσσερα, τι πέντε. Μετά από Δανία. Δανία. Βάζω μέσα και πόλη. Δαμασκό. Το έδωσε. Δρέσδη. Δρέσδη, τέσσερα. Μια χαρά. Δράμα, ρε. Ωραία, χώρα δράμα. Δεν τη βάζω καν γιατί είναι δράμα. Δεν τη βάζω δράμα. Δουβλίνο. Γιατί το Δουβλίνο χώρα είναι. Όχι, αλλά δράμα δεν σου βάζω, ρε φίλε. Γιατί αντική, ξέρεις. Έλα, άλλη μια πόλη από Δέλτα. Μια πόλη, ρε παιδιά. Ένα νησί. Νησί. Ονούσα. Που έχει ωραίες παραλίες. Εσύ ήξερες τη Δονούσα! Έλα! Ωραίος. Λοιπόν, δώσε με ένα δεκάρικο εσύ. Κάντε split αυτό. Μια χαρά. Το πιο γρήγορο παιχνίδι που έχουμε παίξει. Έχεις ραδίκιο. Καλές χώρες, εμείς εδώ είμαστε. Ρίγανε, παιδιά, κάνε έτσι μου, κάνε. 30 ευρώ. Ωραία, πάμε να δώσουμε αλλού. Πάμε να πιούμε μπύρες. Επόμενο παιχνίδι. Δεν είμαστε τυχαία μπροστά από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Είμαστε έτοιμοι να μοιράσουμε γρίφους στον κόσμο, απλούς, για 5 χρονοπαιδάκια. Βρείτε τη λύση, πάρτε τα χρήματα. Έλατε μαζί μου. Να σας κάνουμε μια ερώτηση για 10 ευρώ. Όπω φίλε τάπα. Πού να βρω ένα φιλαράκι. Γρήγορη ερώτηση για 10 ευρώ. Πάρα πολύ γρήγορη ερώτηση. Πες μου. Το κλεισί, Αλεξάνδρα. Όχι, όχι, μιλάμε. Ωραία, μ' αρέσει. Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι. 28. Αν γεννιώσουν πριν από 5 χρόνια, πόσο χρονών θα ήσουν. Μα αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Πέντε. Αλεξάνδρα, πήραμε 10 ευρώ. Πήρα 10 ευρώ, Αλεξάνδρα. Δεν το κατάλαβα ο Πέτρος. Πάμε λοιπόν. Πόσο χρονών είσαι, Πέτρο. Είμαι 35. Αν γεννιώσουν πριν από 5 χρόνια, πόσο χρόνο θα ήσουν. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Το βρήκαμε. Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε, Πέτρο. Yeah. Αξιός. Τι ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Τι ταξιδεύει. Όχι, εγώ σου κάνω ερώτηση, πρέπει να βρει τα πάντα. Τι ταξιδεύει όλο τον κόσμο, αλλά δεν κουνιέται από τη θέση του. Τι ταξιδεύει όλο τον κόσμο, αλλά δεν κουνιέται από τη θέση του. Δεν έχω ιδέα. Ωραία. Να του δώσουμε άλλη μια. Άντε καλά. Άντε. Τι είναι γεμάτο τρύπες, αλλά συγκρατεί το νερό. Γεμάτο τρύπες, αλλά συγκρατεί το νερό. Σουγκάρι. Μπράβο! Το βρήκε. 10 ευρώ γρήγορα, δώσε μου 10 ευρώ, να σου δώσω 20. Δεν έχω 10 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Μην εδώ που είσαι, έρχομαστε αμέσως. Τι είναι αυτό που φτιάχνει δύο ανθρώπους από έναν άνθρωπο. Δύο ανθρώπους από έναν άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο και με αυτό κάνουμε δύο ανθρώπους. Ο άνθρωπος. Όχι. Αλλά μ' αρέσει η φιλοσοφική σου προσέγγιση. Ρε φίλε, τον κόβεις στη μέση, τι να σου πω τώρα. Όχι, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτηκες να το τέτοιο. Ο καθρέφτης. Μάλιστα, πολύ. Γρήγορη ερώτηση για 10 ευρώ.
Από μου μείτε. Να βρε. Να βρε, κορίτσια. Σας περίμενα. Μας περίμενε υπομονετικά, λοιπόν. Ένα γρίφο στην καθεμία. Όποια το βρει παίρνει το δεκάρικο. Ωραία. Τι είναι αυτό που φτιάχνει δύο ανθρώπους από ένα άνθρωπο. Φτιάχνει δύο ανθρώπους από έναν άνθρωπο. Έχουμε έναν άνθρωπο ξαφνικά τσουπ δύο. Γυναίκα. Όχι. Θες να πάμε στον επόμενο γρίφο. Το έχω ξανακούσει κιόλας. Ναι, αλλά δεν μου το λες να πάρεις το δεκάρικο να φύγουμε. Δεν μου το λύσανε ποτέ. Θα στο λύσω εγώ. Είναι ο καθρέφτης και πάμε στο δεύτερο γρίφο. Αν το έχω, δεν το μοιράζουμε. Και αν το μοιραστώ, δεν το έχω. Είναι εύκολο αν το σκεφτείς, δηλαδή... Λεφτά. Όχι. Το όνομά μου. Όχι, είναι σ' άλλο γρίφο αυτό, αλλά οκ. Μ' αρέσει που σκέφτηκες. Νόμιζα ότι θα ήταν πιο εύκολο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, όμως, ήταν το μυστικό. Τόσο εύκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Πρώτος γρίφος. Αν το έχω, δεν το μοιράζομαι. Αλλά αν το μοιραστώ, δεν το έχω. Ναι, δεν γίνεται. Ο αέρας είναι... Όχι, όχι. Αν το έχω, δεν μπορώ να το μοιραστώ. Δεν μπορώ να το μοιραστώ. Αλλά αν το μοιραστώ, δεν μπορώ να το έχω. Σε έκαψα. Άντε, δώσ' άλλο ένα. Ωραία. Πες τους τι είναι όμως αυτό. Το μυστικό. Τι σκέφτηκες, θα το κόψω. Σε παρακαλώ, πες μου. Η Παρθενιά. Ωραίος. Ποια είναι τα δύο πράγματα που δεν μπορώ να φάω για πρωινό. Μεσημεριανό και βραδινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα. Πόσο χρόνο είσαι? 18. Αν γεννιώσουν πριν από 5 χρόνια, πόσο χρόνο θα ήσουν? 13. Ωραία. Ευχαριστούμε. 5 θα ήσουν. Αν γεννιώσουν πριν από 5 χρόνια. 5 χρόνια. Αν γεννιώσουν πριν από 5 χρόνια, θα ήσουν 5 χρόνια. Τι, δεν βρήκα! Το πιο πιθανό είναι ότι ο επόμενος απ' έξω παιχνίδι θα είναι η κοπέλα του Πέτρου που θα συναντήσουμε και θα είναι ο μόνος ζωντανός άνθρωπος σε αυτό την έρημο που περπατάμε. Λοιπόν, πήρε πτυχίο σήμερα. Σε τι σχολή? Λογιστικής. Ωραία. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης που μπορεί να έχει ένας λογιστής. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όχι άλλο εννοούσα, θα καταλάβεις. Πόσο χρονών είσαι? 22. Αν γεννιώσουν πριν από 5 χρόνια, πόσο χρονών θα ήσουν σήμερα? 17! Γι' αυτό δεν πήρες εσύ το πτυχίο και το πήρες εσύ μαζί με ένα δεκάρικο να κεράσεις δύο τσιγάρα στους φίλους σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Γεια σας! Ίσως να ήταν το πιο διασκεδαστικό επεισόδιο που έχουμε κάνει. Τρέξαμε στους δρόμους, μοιράσαμε τα πιο γρήγορα χρήματα που έχουμε μοιράσει. Πήραμε φανταστικές απαντήσεις, κάποιες όχι και τόσο, αλλά σίγουρα μοιράσαμε χαμόγελα. Οπότε, ραντεβού για την επόμενη φορά στο Όλα Είναι Δρόμος. Γιατί το φάνηκε? Γιατί ρε παιδί μου, σοβαρά μόνο πράγματα. Ξανά το περίμενα. Όχι, θα το παίρνουμε όλο, όλο. Και όλο, όλο, εσύ το λες. Γρήγορο παιχνίδι για 10 ευρώ. Sorry, I don't speak. Oh my God, you look like a Greek guy. I haven't told that a lot. I haven't told that a lot. You are from Israel? No. From Turkey? No. From where were you guys? Κόψτε.